Ξεχωριστή ημέρα σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Για δεύτερη φορά, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας συμμετείχε στο Μαραθώνιο Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία. Στο μαραθώνιο συμμετείχαν περισσότεροι από 150 αναγνώστες, μαθητές, καθηγητές και ιδιώτες. Αξίζει να σημειωθεί πως το παρόν έδωσε και αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος. Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στους οργανωτές και σε όλους εσάς που είσαστε εδώ. Ξέρετε, η Ευρώπη είναι φτιαγμένη πάνω σε μια κοινή βάση πολιτισμού. Αθήνα, Ρώμη, την αλήθεια και η Ιερουσαλήμ. Ειδικά με τη Γαλλία, οι σχέσεις που έχει η χώρα μας είναι ιδιαίτερα βαθιές. Άμα ακούσετε τι έγραφε, άμα διαβάσετε τι έλεγε ο Κολοκοτρώνης από το μνημόνευμά του για τις ρίζες των ιδιών του, θα δείτε ότι μιλάει για τον Απολέοντα και το πώς το σύντομο χρονικό διάστημα που οι Γάλλοι από τον έλεγχο την μετανήσουν οδήγησαν και τους δικούς μας σκλαβωμένους Έλληνες εκείνης εποχής να έρθουν σε επαφή με τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας, της αδερφότητας. Όλοι με κοινό γνώρισμα την αγάπη για τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό διάβασαν μύθους του Λαφοντέν. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς έχουμε πολλαπλασιάσει τους αναγνώστες μας, 173 φέτος, και θα υποδεχτούμε μαθητές, εκπαιδευτικούς και ιδιώτες που θα διαβάσουν μύθους του Λαφοντέν.